Ένα μέρος μπορώ να απαντήσω με απόλυτη σαφήνεια. Ένα μέρος με προσέγγιση, γιατί είναι δύσκολο ακριβώς να μιλήσει για σύνθεση κεφαλαίων σε βάθος 5 ετούς, 7 ετούς ορίζοντα. Όσον αφορά τη σύνθεση των επενδυτών, αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί το Global Investment Group που αποτελείται από τη Φωσούν, την Alma Bar και τον Όμιλο Λάτσι. Αυτοί άλλωστε είναι οι επενδυτές οι οποίοι βάσει τη διαδικασία θα έπρεπε να δώσουν εγγυήσεις ότι θα βάλουν τα λεφτά τους για να αγοραστούν οι μετοχές που είπα και για να ολοκληρωθεί το έργο. Και μάλιστα πίσω από αυτές τις εγγυήσεις υπάρχουν και τραπεζικές εγγυήσεις που καλύπτουν ακριβώς την διαφάνεια και την διασφάλιση των κεφαλαίων. Όσον αφορά τώρα τα ποσά που θα πρέπει να επενδυθούν, ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι αυτό που λέμε ίδια κεφάλαια, equity, και θα έρθει από αυτούς τους τρεις. Και ένα κομμάτι θα έρθει από τραπεζικό δανεισμό. Αν μπορούσα να προσεγγίσω τη μίξη αυτών των κεφαλαίων και με βάση ότι στα πρώτα κεφάλαια που θα επενδυθούν στην τριετία είναι και οι υποδομές, είναι και το πάρκο και είναι και η αγορά των μετοχών, δηλαδή τομείς που δεν μπορείς να εξασφαλίσεις εύκολα δάνειο, συνήθως στις εμπορικές αναπτύξεις δανείς δάνεια, θα έλεγα ότι το ποσό που θα επενδύσουν οι επενδυτές είναι τουλάχιστον 70%. Από εκεί και πέρα, να πούμε το εξής. Ένα 70% πιστεύω στο πρώτο στάδιο. Από εκεί και πέρα να πούμε το εξής, ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Όμιλος Λάτσι, η Φωσούν, η Alma Bar. Είναι ευχή όλων μας να μετάσχουν και άλλα ξένα κεφάλαια και επίσης ελληνικά κεφάλαια. Είναι ό,τι καλύτερο για την ολοκλήρωση του έργου, όχι από πλευράς επενδυτικού, από πλευράς γενικότερης ομοψυχίας και δραστηριοποίησης. Επιπλέον θα θέλουμε όχι μόνο άλλους ξένους επενδυτές, αλλά και επενδυτές που έχουν know-how στις συγκεκριμένες επενδύσεις. Και όσο πιο πληθώρα πνευματιού κεφαλαίου έχει τέτοια πράγματα, τόσο καλύτερο είναι αυτό που κάνεις. Τράπεζες, κύριε Θανασούλη, ασχολείται και σε ελληνικές και σε ξένες επενδύσεις. Ευχή δικιά μας είναι ασφαλώς να μετάσχουν και ελληνικές τράπεζες. Μακάρι. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ο κύριος Μαρκόπουλος από το πρώτο θέμα. Καλησπέρα και από εμένα. Δύο ερωτήσεις. Το πρώτο είναι αν έχει υπολογιστεί η αύξηση της αξίας στο real estate στις γύρω περιοχές από το project. Και αναφέρομαι στον Άλυμο, στην Αργυρούπολη. Δηλαδή, όλες αυτές τις περιοχές, τι αναμένεται να κερδίσουν από την συγκεκριμένη ανάπτυξη. Και το δεύτερο, μιλήσατε για τους τρεις μήνες που έχει πάρει υπόθεση στο ελεγκτικό συνέδριο. Αν δούμε και την υπόλοιπη κατάσταση, έχουμε μια εξέλιξη μέχρι το Μάρτιο και ενδεχομένως να έχουμε και ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Αυτό το political ή country risk, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί, μπορεί δηλαδή μέχρι και να έχουμε άλλη κυβέρνηση, σας προβληματίζει? Και το ρωτώ αυτό, γιατί όλα καταλήγουν στη Βουλή. Είναι μια ψήφος η οποία θα κληθεί να πάρθει από τη Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Όσον αφορά την αξία των γύρω περιοχών, νομίζω ότι η λογική μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι θα αυξηθούν σημαντικότατα. Όταν σήμερα είσαι ένα σπίτι, ξέρετε ότι υπάρχει και μια ανάπτυξη μέσα στο ελληνικό, σημερινή ανάπτυξη. Όταν λοιπόν σήμερα έχει δίπλα στο τσιμέντο και μεθαύριο βρεθεί με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο όμορφα πάρκα του κόσμου, με μια αναβαθμισμένη παραλία, το σχόλιο μάλλον περιτεύει. Έχω ακούσει, δεν μπορώ να το πω αυτό με στοιχεία, αλλά έχω ακούσει ότι υπήρχαν, ό,τι αγγελίες υπήρχαν ή ό,τι προσφορά υπήρχε ακινήτων στο ελληνικό, αποσύρθη μετά την ανάδειξη των σχεδίων αυτών. Πιθανώς να είναι έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα για το πολιτικό σκηνικό. Πιστεύουμε το εξής. Καταρχάς, έχουμε δει γενικότερα μία πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί φορείς και οι δημόσιες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Θέλουμε να πάμε ακόμα πιο γρήγορα, το φάνηκε αυτό και σε αυτά που είπα πριν. Σίγουρα έχει γίνει μία πρόοδος, μακάρι να τρέξουμε όλοι λίγο περισσότερο. Όσον αφορά τώρα την πολιτική κατάσταση, νομίζω ότι από αυτά που είδατε στο βίντεο, από τις αναλύσεις που έχετε δει και θα δείτε, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, η κοινή λογική λέει ότι το καλό της χώρας περνάει μέσα και από αυτό το έργο. Άρα δεν νομίζω ότι μία αλλαγή θα οδηγούσε σε διαφοροποίηση της επιθυμίας για αξιοποίηση του ελληνικού. Θα το έλεγα ως εξής. Αν υποθέσουμε ότι έχεις μια παλέτα χρωμάτων, το τι συνδυασμούς θα κάνεις μπορεί να διαφοροποιηθεί λίγο από το πώς το βλέπει κάποιος σε σχέση με πώς το βλέπει κάποιος άλλος. Αλλά να κάνεις το μαύρο άσπρο, θεωρώ ότι κάθε λογικός άνθρωπος δεν πρέπει να το περιμένει. Ο Νίκος Ποθάτης από το Sky. Η ερώτηση είναι εξής. Μας δείξατε δύο νομικά βήματα και το τρίτο για την κύρωση της πώλησης του κουπέδου από τη Βουλή.
Το ερώτημα είναι το εξής: αν κολλήσει κάπου το έργο, τι θα κάνει ο Όμιλος, θα αποχωρήσει αφενός και αφετέρου? Προβλέπετε κάποια ποινή από το ελληνικό δημόσιο, αν με υπαιτιότητα του κολλήσει το έργο προς τον επενδυτή, προς εσάς? Δηλαδή, θα έχετε κάποια είδους αποζημίωση? Αρχίζω από το τέλος. Το ελληνικό δημόσιο δεν αποζημιώνει ανεξαρτήτως της εξέλιξης του διαγωνισμού. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει μία χρονική διάρκεια 2 ετών, μέσα στην οποία το ελληνικό δημόσιο πρέπει να ολοκληρώσει από τη δική του τη μεριά όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης, ώστε να μπορούμε να αρχίσουμε την επένδυση στο έργο. Εάν δεν γίνει αυτό εντός 2 ετών, οι επενδυτές θα μπορούσαν να αποχωρήσουν. Δεν υπάρχει τίποτα που αυτή τη στιγμή να μας στεναχωρήσει περισσότερο, νομίζω και εσάς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάνουμε τα πάντα, και εμείς και το δημόσιο κυρίως, για να πολύ γρηγορότερα από 2 χρόνια για να αρχίσουμε την επένδυση. Φοιτητάκη, ονομάζομαι από τα Νέα. Είπατε, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν γρηγορότερα από 2 χρόνια. Υπονοείται η έναρξη των έργων το 2016. Υπήρχε μια αρχική εκτίμηση για το 2015. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, με ποιους διεθνείς παίκτες στον χώρο των ξενοδοχείων έχετε κλείσει συνεργασία? Αν κατάλαβα καλά, μιλάμε για επενδύσεις σε 2.500 δωμάτια. Οπότε θα ήθελα να μας δώσετε, να μας πείτε για τι αριθμό ξενοδοχείων μιλάμε, για κάποια ονόματα παικτών, επενδυτών, operators με τα οποία έχετε κλείσει συνεργασία, όπως επίσης και για το θέμα του καζίνο. Ευχαριστώ. Okay. Αρχίζοντας με τη σειρά που τα είπατε, ελπίζουμε να αρχίσουμε εντός του 2014. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Ξαναλέω, δεν εξαρτάται από εμάς. Μακάρι να αρχίσουμε το 2015. Βλέπω πιο πιθανό να αρχίσουμε το 2016 λόγω της διετούς προθεσμίας που μας έχει δώσει το δημόσιο. Αν εξαρτάται από εμάς, το έχω πει 10 φορές μέχρι τώρα, ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό. Εμείς είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να αρχίσουμε αύριο. Είμαστε έτοιμοι από κάθε πλευρά. Άρα, μόλις βγουν οι αδειοδοτήσεις, μόλις εγκριθούν, αρχίζουμε. Όσον αφορά συνεργασίες, επίσημες δεν έχουμε να ανακοινώσουμε τίποτα. Είναι προφανές αυτό. Ακόμα είμαστε στην κατάρτιση σχεδίων. Επίσης, από πίσω μας βρίσκεται ένα επενδυτικό σχήμα που και τεχνογνωσία έχει και συνεργασίες έχει και επαφές έχει. Άρα, αυτά πρέπει να τα βάλουμε όλα μαζί, όχι μόνο για τα ξενοδοχεία, γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά κομμάτια στο έργο, όπως είναι το θεματικό πάρκο, όπως είναι κάποιες αρχιτεκτονικές αναπτύξεις που, όπως είπαμε, θέλουμε να είναι εμβλήματα. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα περάσουν τουλάχιστον 6 με 9 μήνες προτού ανακοινώσουμε επίσημες συνεργασίες από πλευράς ονομάτων στον κάθε τομέα ξεχωριστά. Όχι στα αρχιτεκτονικά, στο operation, στη λειτουργία των αναπτύξεων αυτών. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση για το καζίνο και γενικότερα για την ψυχαγωγία, όπως ξέρετε, αυτός είναι ένας ανεξάρτητος διαγωνισμός που θα γίνει από το κράτος. Η ΛΑΜ δεν έχει καμία σχέση με αυτό το διαγωνισμό. Αν ρωτήσετε την γνώμη μου, πιστεύω ότι αν γίνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, ένα θέρετρο που θα περιλαμβάνει όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, δηλαδή η διασκέδαση, αυτά που μας είπε ο κύριος Russell Kurt, ότι θα έχει μέσα το MICE, εκθέσεις, συνέδρια. Φανταστείτε τι μπορεί να προσφέρει κάποιος σαν πρόταση σε ιδιαίτερα υψηλά ποιοτικό τουρισμό. Να έρθει κάποιος, να κάνει τις αγορές του, να μείνει σε ένα ωραίο ξενοδοχείο το οποίο θα έχει άμεση πρόσβαση, τα οποία θα έχουν άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, να κάνει ό,τι είδους ψυχαγωγία χρειάζεται ή ό,τι την προσφέρουμε. Αυτή η πρόταση δεν υπάρχει σε πολλά μέρη στον κόσμο. Σκεφτείτε το αυτό. Έχεις ένα πάρκο σε αρκετά μέρη του κόσμου. Έχεις τέτοια θάλασσα σε άλλα μέρη του κόσμου. Έχεις το καλό μας κλίμα σε κάποια άλλα μέρη του κόσμου. Το συνδυασμό αυτών μαζί με τις αναπτύξεις ποιότητας 21ου αιώνα που θα έχουμε εμείς, δεν τον βρίσκεις πουθενά. Όλα αυτά σε μια πρωτεύουσα της Ευρώπης. From Reuters News Agency. Question for Mr. Athanasiou. Can you tell us again, in numbers more specifically if you can, how much income this could generate for the Greek economy? And I'd also like to ask the rest of the panel, anyone else who'd like to answer, what is unique about this project in Europe? Thanks. First question, how much income this project can generate? There are many studies that have been done. Yeah, in English, huh? In English? In English. There are many studies that have been done over the last year or couple of years. One of them is from the Greek Institute of Research and Development, IOVE.
Most of them come to a result of an additional 2% of our GDP, which is a significant number. If you take into account that our GDP is about 200 billion euros now after the 25% reduction we had over the last 5 years, so this would be something like 4 billion euros incremental GDP. On the other hand, another way to look at it, if you look at the million, at the about 1 million new tourists we are going to have in Athens, with an average spent per person of 1,000 euros. Right now, the average is closer to 750, given the fact that the mix is going to be skewed to the high end. We're going to have about a billion euros income just generated just from the incoming tourism. This does not include all the income that is going to be generated by the local economy, by the hotels, by the centers, by the office buildings, so forth. So I don't know if this covers to the extent you wanted your question, but we believe this minimum of 2% additional GDP is an impressive number. Can you tell me the other question that you had? What's unique? That's an easy one. Okay, I can tell you what makes this project unique on a global scale. It's easier to answer this on a European level. Without sounding arrogant or too optimistic, let's think of a couple projects or three projects internationally that are considered top-scale projects. One of them is the Marina Bay Sands in Singapore. It's impressive as an architectural building, and it's a combination of things. It's a hotel, it's exhibition, it's conference, it's shopping center, it's gaming, it's you name it. In a nice place, I personally like Singapore. I'll tell you that this development is only an impressive hotel that includes all the elements that I told you. It's a mixed-use development, but it's one building in front of a nice bay, right? By the way, this project alone increased tourism in Singapore by 22% the first 2 years of its operation, in a country in which the tourism base was already high. They didn't start from a low level, they started from high level. They increased their tourism by 20%. However, in Singapore, they have many nice things. I love this country. They don't have our climate. It's a tropical climate, as you know. They have so much rain that they need to do underground and overground connections between the buildings to avoid the tropical heat or the rain. They don't have the park that we have envisioned. They don't have the Mediterranean front that we have. If we look at other projects that are on coastlines, like Barceloneta in Barcelona, very nice place. If we think of the Vancouver Bay in a very nice city, you know, with a development in front of the sea. If we look at international European projects that enjoyed a lot of positive noise, of positive publicity around them, like the project in the port of Hamburg, none of them has the park that we envision, none of them has the climate, none of them has so many architectural emblematic buildings together like the ones we intend to have. Merci. Αγγελική Κουρούνη, Αγγελική Κουρούνη, Γαλλική Ραδιοφωνία TV5. Μας είπατε ότι σκέφτεστε να ενσωματώσετε το Μητροπολιτικό Γιατρείο μέσα στο project σας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Αυτό το γιατρείο, 20.000 άτομα έχουν έρθει για δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Έτσι θα μείνει στο δικό σας project, γιατί όντως γράφονται διάφορα στα media. Αν μπορείτε να μας πείτε όσο πιο πολλά πράγματα γι' αυτό, ευχαριστώ. Σας επιβεβαιώνω με απλό και σαφή τρόπο ότι το ιατρείο θα λειτουργήσει ακριβώς όπως λειτουργεί σήμερα. Επίσης, είμαστε ανοιχτοί αύριο κιόλας. Αύριο είναι λίγο τραβηγμένο γιατί φυγώ, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ, και την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια συνάντηση με τους υπεύθυνους του εν λόγω φορέα, να μιλήσουμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε έτη περαιτέρω. Δηλαδή, πέραν της απρόσκοπης λειτουργίας, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να αισθανθούν πολύ καλά για το πραγματικά πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν. Και ασφαλώς είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, ο κ. Κονταρίνης από το Βήμα Online. Καλησπέρα. Είπατε πολλάκι ότι για να πετύχει αυτή η επένδυση θα πρέπει να αγκαλιαστεί από τις τοπικές κοινωνίες, από τους όμως δήμους. Θέλω να μου πείτε με ποιους τρόπους σκοπεύετε να εμπλέξετε τους όμορους δήμους στον περαιτέρω σχεδιασμό του ελληνικού.
Όπως σας είπαμε και πριν, καταρχάς θέλουμε να κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί τους για το τι εκδηλώσεις πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν τον κόσμο ακόμη πιο κοντά σε αυτό το έργο τα επόμενα δύο χρόνια. Ήταν αυτό που έλεγα για σχολικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πέραν αυτού όμως, είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε ιδέες από αυτούς που θα μπορούσαν να κάνουν το έργο ακόμη πιο κοινωνικά κοντινό στον κόσμο που είναι εκεί. Είναι προφανές ότι τα οικονομικά ωφέλη είναι τεράστια για τους κατοίκους των περιοχών και η αναβάθμιση ποιότητας ζωής. Αλλά επειδή πάντα κερδίζεις με το να ακούς, είμαστε πανέτοιμοι να οργανώσουμε συναντήσεις με τους Δήμους, μόλις αναλάβουν τους Δήμους, γιατί είναι και πρόσφατα εκλεγμένοι, να κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί τους. Και ξαναλέω, όλα αυτά με απόλυτα διαφανή τρόπο. Δηλαδή, θέλουμε να μαθαίνετε τι συμβαίνει, να τα γράφετε, να ενημερώνετε ο κόσμος, ώστε να μην υπάρχουν. Η κινητικότητα καμιά φορά δεν βοηθάει. Ώστε να μην υπάρχουν εναλλακτικές απόψεις για την αλήθεια αυτού του έργου. Πάνω στο Μάση από το Μέγκα, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή σήμερα ξεκαθαρίστηκε ότι θα μείνουν εντός του ελληνικού η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως και ότι θα υπάρχει μέρημνα για κοινωνικούς φορείς. Με ποιο τρόπο ακριβώς θα γίνει αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο, και ειδικά για το θέμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, επειδή τίθονται και κάποια θέματα ασφαλείας. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να μείνει μέσα στο ελληνικό και αν τυχόν υπάρχει ήδη κάποια συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό. Είναι και η πρώτη φορά που κάνουμε συνέντευξη τύπου. Έτσι, μέχρι τώρα ακούμε διάφορες εναλλακτικές απόψεις. Θα μείνει η υπηρεσία και υπάρχει και συμφωνία με το δημόσιο. Το πώς θα γίνει τεχνικά μπορούν να σας το αναλύσουν και οι συνεργάτες μου μέσα, να μην μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Εκείνο που λέμε επισήμως είναι ότι θα μείνουν μέσα και ήδη έχουν προχωρήσει σε αυτό να υπογράψουμε συμφωνία με τους φορείς, τους αντίστοιχους φορείς του δημοσίου. Έναντι κάποιο αντιτιμού, θα δείτε το δημόσιο κάποιο αντιτιμού. Έναντι μηδενικού αντιτιμού. Όλα αυτά που έχουμε πει, όπως καταλαβαίνετε, έχουν δύο όψεις. Είπαμε ότι θα στηρίξουμε τους κοινωνικούς φορείς, που είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Από την άλλη μεριά, είπαμε ότι στο έργο δεν υπάρχουν φοροαπαλλαγές, το δημόσιο δεν δίνει αποζημιώσεις. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές απόψεις για το πραγματικά ότι ούτε αποζημιώσεις να υπάρξουν, ούτε φοροαπαλλαγές. Εδώ λέμε, για παράδειγμα, θα μείνουν οι υπηρεσίες όπως έχουν και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά και σαν Έλληνες τα θέλουμε. Από την άλλη μεριά, για κάποιο διάστημα γραφόταν ότι κάποιοι επενδυτές έχουν φύγει, κάποιοι άλλοι επενδυτές δεν έρχονται. Δεν μπορεί να έχει πάντα τα πάντα. Αυτή η σύμβαση που έχει γίνει είναι μια σύμβαση που ευτυχώς έχει από πίσω της ένα επενδυτικό σχήμα με κορυφαία ονόματα και προστατεύει το δημόσιο κατά τον καλύτερο τρόπο. Απλά πρέπει πάντα να έχουμε και τις δύο πλευρές στο μυαλό μας όταν λέμε τι θέλουμε. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μέσα μετά. Ευχαριστούμε πολύ.